χωρίς να παίξεις μπάλα, ρε φίλε. Γιάκ, ναι, κρέ, η φανέλα φτάνει. Για φανέλα, ρε φίλε. Έτσι όπως πας, θα φύγει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και θα μείνεις τέταρτος, φίλε. Ταβάνι έπιασες, φίλε. Εντάξει, τα ζόρια σου με το Μελισσανίδη, άστινα έξιναξε. Με το Μελισσανίδη τάξει εδώ και 2 χρόνια μέσω τηλεάστη που είχατε κάτι θεματάκια τότε με τον ΟΠΑΠΕ τις χορηγίες. Και από τότε το είχαμε αυτό. Με το Μελισσανίδη. Δεν το πιες αυτό, ξαναπες το, πάρ' το πάλι ξανά. Έχουμε θέματα. Ότι... Ναι, ναι, εδώ και 2 χρόνια, αν θυμάσαι, ΑΕΚ τα γάμα εθνική, εγώ σας παρακολουθούσα στο τηλεάστη. Μάλιστα. Με το Μελισσανίδη είχατε ένα πρόβλημα γενικότερο και ο Καρατζαφέρης κτλ. Ναι, ναι. Ναι, τέλος πάντων, γιατί τους έκοψε κάποιες χορηγίες στον ΟΠΑΠ. Α, γι' αυτό του κάνουμε κριτική. Επειδή δεν μας δίνει χορηγίες στον ΟΠΑΠ. Περίμενε, άσε με να ολοκληρώσω λίγο, 2 λεπτά. Εσύ λες θα βγούμε τέταρτη, ας βγούμε 14η. Ο Μελισσανίδης δεν βλάκας να βάλει λεφτά σε αυτή τη βρώμα. Αυτό είναι βρώμα. Είναι ο Μαρινάκης που βάζει λεφτά στη βρώμα. Και... μια διαφορά του να βγεις δεύτερος από το να βγεις πέμπτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ποια είναι η διαφορά? Α, εντάξει, βολεύομαι. Η διαφορά ποια είναι? Δεν βολεύομαι, ρε Ροϊάκη, είναι για να πάρει πρωτάθλημα. Τότε άμα θέλει πρωτάθλημα, φίλε. Θέλει να μάθεις τη διαφορά. Ναι, ναι, ναι. Η διαφορά είναι ότι ξεκινάς κατευθείαν στους ομίλους του Europa League. Και οι άλλοι του παίζουν. Δεν σε νοιάζει αυτό? Δεν το νοιάζει. Λίγο είναι αυτό για την ΑΕΚ. Νεόπλητος είσαι, φίλε. Καθόλου νεόπλητος. Νεόπλητος. Όχι, δεν είναι νεόπλητος. Νεοαεξής είναι. Που βολεύεται με το UEFA. Δεν το κατάλαβες τι είναι. Με τα πρωταθλήματα η ΑΕΚ. Ναι. Το budget της δεν ήταν υψηλό. Αν το θυμάστε καλά. Εσύ τι λες? Εσύ τι λες? Πάντα το budget. Δηλαδή ζούμε σε αυτή την Ελλάδα, σε αυτή τη χώρα που δεν έχει να φάει ο κόσμος. Εσύ θες να πεις δηλαδή. Εσύ θες να πεις ότι με τον Κωστή και τον Σαμπανάζοβητ και τους υπόλοιπους είχε μικρό budget. Με τον Κωστή πήρε ΑΕΚ πρωτάθλημα, δηλαδή έλεγε. Δεν πήρε. Πόρα πήρε, ο Κωστής πήρε πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Πότε έγινε η μεταγραφή, το 94-95. Δεν πήρε πρωτάθλημα. Την επόμενη χρονιά πήρε το τελευταίο πρωτάθλημα. Όταν μιλάτε για την ΑΕΚ, εδώ σε αυτή την πόλη πολλούς αεξίδες. Λέτε για την ΑΕΚ, τα χρόνια που πήρε η ΑΕΚ πρωτάθλημα, το μπάτζετ ήταν σχεδόν μηδενικό. Με ελεύθερους παίχτες. Μηδενικό. Τον Ολυμπιακό, με ελεύθερους παίχτες. Καλά, φίλε, να είσαι καλά. Η ΑΕΚ αυτό που κάνει φέτος. Δευτερόλεπτα, οκ, άκου εδώ. Αυτά τα 2 μάτς. Όχι, όχι, ποδοσφαιρικά. Εντάξει, είπες αυτά που ήθελες, καλά έκανες. Ποδοσφαιρικά η ΑΕΚ. Μην τον κλείνεις, μην κάνεις το χέρι. 4 λεπτά μιλάει. Να απαντήσει. Αυτή η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ και με τον Ηρακλή άξιζε τόσο μεγάλη νίκη? Όχι. Σε προβληματίζει αυτό? Όχι, είναι τέλος. Άιντε, 5 λεπτά ο ένας. Βρήκε ο Μοηδιάτη του κατευθείαν, χάρηκε. Άμα παίρνει ο Μάνος να φύγει σε ένα τέταρτο. Τι λες, βρε ρόμπα. Γουρνομούρι. Του φαλακρού τη σελίδα την ξέρουμε, ραπτό.gr. Κόκκινη δική σου σελίδα ποια είναι? Σαρδάμ.gr. Καλό. Παρακαλώ.